Η κατάσταση με τις ελλείψεις κάποιων εμβολίων στην ελληνική αγορά έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ σοβαρή. Είναι αρκετά τα εμβόλια τα οποία λείπουν και τα οποία πρέπει, με τα οποία πρέπει να εμβολιαστούν βρέφη και παιδιά, και είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί προβλήματα στην δημόσια υγεία και πρέπει η πολιτεία να τα κοιτάξει με μεγάλη σοβαρότητα. Το θέμα έχει αρχίσει να δημιουργείται σιγά σιγά και σταδιακά από τις αρχές του χρόνου. Εμείς το επισημάναμε αυτό τόσο με επιστολή μας, τόσο στον ΝΕΟΦ, όσο και στο Υπουργείο Υγείας το καλοκαίρι. Δυστυχώς μετά συνέβησαν και άλλα πράγματα στη χώρα μας, έτσι ώστε να φτάσουμε σήμερα στη σημερινή κατάσταση, όπου πλέον η κατάσταση έχει χειροτερέψει και υπάρχουν αρκετά εμβόλια τα οποία λείπουν παντελώς από τη χώρα μας. Είναι εμβόλια τα οποία κάνουν τα βρέφη και τα παιδιά, είναι εμβόλια τα οποία ανήκουν στον υποχρεωτικό εμβολιασμό που πρέπει να κάνουν όλα τα παιδάκια από την ημέρα που γεννιόνται και μετά, για παθήσεις όπως είναι διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκίτης, υπατήτηδες και άλλα. Γι' αυτό ζητάμε και με τη δημοσιοποίηση που παίρνει το θέμα τώρα την βοήθεια όλου του κόσμου προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί και το κράτος και η πολιτεία και επιτέλους να βρεθεί κάποιος τρόπος να γίνουν έκτακτες εισαγωγές ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βρεθεί, έτσι ώστε να υπάρξει κάλυψη των παιδιών και των βρεφών με τα εμβόλια αυτά.